Τώρα, κάθε Κυριακή που έρχεται, λέω άντε, ακρίβεται και η βενζίνη τώρα και κρύο πάλι, μόνοι μας να είμαστε στη λειτουργία. Να σκεφτώ εγώ ότι συνεχίζουν να υπάρχουν οι τρελοί και οι χαζοί και σήμερα να κοινωνήσω 30 νήπια στη Σαρακίνα. Ποιος θα το ήλπιζε, ποιος θα το περίμενε και ποιος θα το σκέφτονταν. Εύχομαι και προσεύχομαι για όλους σας, όχι να αποδίδει ο Θεός αυτήν την αγάπη που έχετε, αλλά και τη χαρά που μου δίνετε και την τιμή που μου κάνετε, να σας την ανταποδίδει ο Θεός χιλιοπλασίως, χίλιες φορές παραπάνω να την έχετε. Και εσείς και η οικογένειά σας και τα παιδιά σας και οι φίλοι σας και οι γνωστοί σας και τα αγαπημένα σας όλα πρόσωπα. Πραγματικά, πραγματικά εύχομαι και προσεύχομαι κάθε μέρα για όλους σας. Να γράφετε έξω ονόματα. Όπου πάτε σε όποια εκκλησιά, η μεγαλύτερη προσφορά που μπορείτε να κάνετε στους δικούς σας ανθρώπους και στον εαυτό σας, είναι να γράφετε ονόματα για να μπορεί ο παππούλης στη λειτουργία να τα διαβάζει και στις ακολουθίες και στις παρακλήσεις που έρχεται και κάνει. Κάθε παππούλης προσεύχεται για όλους σας. Κάθε παππούλης αρκεί να του δίνουμε ονόματα ζωντανά και αποθαμένα. Τα ζωντανά γράφουμε υπερηγείας και σωτηρίας και γράφουμε όλο το χαρτί και στα πεθαμένα υπέρ αναπαύσεως ή βάζουμε ένα σταυρουδάκι από πάνω και ξέρουμε οι ιερείς ότι είναι για την ψυχούλα των ανθρώπων. Και έλεγε ο γέρο Παΐσιος, όταν παιδάκι μου, παππούλι μου ή για τον κάθε πιστό, όταν προσεύχεστε, λέει, να βάζετε πολλά ονόματα, πώς γέροντα, πώς το σκέφτεσαι. Να βρε παιδί μου, στέλνουμε, λέει, ένα λεωφορείο ολόκληρο πάνω στον ουρανό, να βάλουμε μία ψυχή μόνο μέσα. Όλες οι άλλες θέσεις, λέει, να είναι άδειες. Δεν κάνει. Γεμίστε το, λέει, το λεωφορείο, βάλτε και όρθιο. Για να το δουν, λέει, οι άγγελοι, να το δουν οι Άγιοι, να το δει ο Θεός μας και να χαρεί ότι εμείς του στέλνουμε πολλές ψυχές. Και να βάζετε, λίγο να σας το πω τώρα, να βάζετε και να βάζουμε και τα ονόματα και από αυτούς που δεν τα πάμε καλά. Κανας γείτονας, κανας παραγείτονας, κανένας που είναι από τη δουλειά που μας πίκρανε, κανένας δικός μας που μας πίκρανε. Όχι ότι υπάρχουν τέτοιοι που μας πικραίνουν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να πικραίνει κανέναν άλλον. Κανέναν, δεν υπάρχουν αυτοί. Λέω έτσι, αν υπάρξει κανένας που μας πίκρανε, να τον βάζουμε στα ονόματα. Αν τον βάζουμε αυτόν ή αυτήν, να ξέρετε ότι παίρνουμε μεγαλύτερη ευλογία. Μας θέλει, μωρέ, αγαπημένους ο Θεός. Αγαπημένους μας θέλει. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, εκεί πάνω που είναι στο Θεό, μια αγκαλιά είναι μέρα νύχτα. Και να μάθουμε, το λέω στον εαυτό μου πρώτα, να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με την αγάπη μας, με τη χαρά μας και να λέμε ευχές όταν τους αγκαλιάζουμε. Να είναι καλά όλοι. Σήμερα πήγα χτες σε έναν Εσπερινό στην Κατερίνη, γιατί με κάλεσαν και ντρεπόμουν να τους πω όχι και ήμουν τυχερός τελικά, διότι ο Άγιος που γιόρταζε σε ένα χωριουδάκι στο Κύτρος, ο Άγιος που γιόρταζε ήταν, λέει, ξάδερφος του Αγίου Δημητρίου.
τοπικός Άγιος από εκεί, από την Κατερίνα, από την αρχαία Πύρνα. Ο Άγιος Αλέξανδρος, μεγάλη μορφή, που πέρασε ένα μαρτύριο ατελείωτο και έμεινε όρθιος και έμεινε στην πίστη και παρέδωσε στον Χριστό καθαρή και χριστιανική την ψυχή του. Σήμερα όμως γιορτάζει και ένας άλλος Άγιος, πολύ μεγάλος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμά. Πόσο σπουδαία μορφή είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμά. Πόσο σπουδαία μορφή. Είχα την τιμή να ασχοληθώ με τα συγγράμματά του στο Πανεπιστήμιο, όταν ήμουνα και δούλευα στο Πατριαρχικό Έθνο Πατερικών Μελετών. Μου είχε αναθέσει ο διευθυντής εκεί ένας πολύ εκλεκτός θεολόγος, μακαριστός, ο Παναγιώτης ο Χρήστου, μου είχε αναθέσει να ασχοληθώ με τα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα διάβαζα και δεν χόρτενα. Ξέρετε ποιο ήταν το κεντρικό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Το κεντρικό του δίδαγμα. Ότι οι άνθρωποι, λέει, φτάνουμε να γνωρίσουμε το Θεό όχι με το μυαλό μας. Σκεφτόμαστε και πάμε στο Θεό. Όχι. Οι άνθρωποι, λέει, φτάνουμε στο Θεό με την καρδιά μας. Να την μωρέ πάλι η καρδούλα μας. Αυτή η καρδούλα που αν μάθουμε να τη δουλεύουμε, αν μάθουμε να τη καλλιεργούμε, αν μάθουμε να τη ζούμε, γεμίζει η ζωή μας ομορφιές, χαρές, αγάπες, ζωή, ανάσες, έρωτες. Και πότε οι αγάπες αυτές είναι στο συνάνθρωπο και πότε οι αγάπες αυτές φτάνουν στο Θεό. Ξέρετε κάτι, μωρέ? Υπάρχει, λέει, ο ανθρώπινος έρωτας, η ανθρώπινη αγάπη ανθρώπου στο συνάνθρωπο, μάλλον ανθρώπου στου συνανθρώπου, το εις τον έναν άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αγάπη που είναι υπέροχη. Όποιος μάθει να τη ζει αληθινά και πραγματικά, φτιάχνει έναν παράδεισο μέσα του και γύρω του. Υπάρχει όμως και ο θείος έρωτας, που είναι και εκείνος, πω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, πω, όποιος το ζήσει, όποιος το ακουμπήσει, όποιος το φτιάξει μέσα του, είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα του. Έφτανε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, τόσο πολύ φως να γεμίζει η ζωή του, τόσο πολύ να γεμίζει ομορφιές η ψυχή του και η καρδιά του. Έφτανε το βράδυ όταν κάθονταν να πει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να λάμπει, λέει, το καλύβι του, κι ας ήταν νύχτα σκοτάδι πυκνό εκεί στα Κατουνάκια στο Άγιον Όρος, να λάμπει το καλύβι του σαν να είχε, λέει, κρύψει μέσα στο καλύβι όλον τον ήλιο αυτό που βλέπουμε. Έλαμπαν τα πάντα. Γιατί? Πότε? Όταν ο άνθρωπος ακουμπήσει, γευτεί, φτάσει πού? Πού? Θα τολμήσω να σας το πω. Στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο κτιστός ο άνθρωπος, ο χωματέλειος ο άνθρωπος, το τίποτα της φύσης, το σκουπιδάκι του σύμπαντος, το χωματέλειο σκουπιδάκι του σύμπαντος, φτάνει, μας αφήνει ο Θεός να γευτούμε τις άκτιστες ενέργειές του.
Ποιες είναι αυτές, πώς θα τα περιγράψει ο άνθρωπος αυτά, όταν είναι ιδιότητες του Θεού. Και όμως, ο άνθρωπος, αν ξεκινήσει, λέει, και καθαρίσει την καρδιά του, περάσει την κάθαρση, ποια είναι η κάθαρση, να διώξει όλους τους λογισμούς που μας βασανίζουν. Αυτό κάνει ο ασκητής το Αγενός, αυτό έκανε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό ακριβώς. Καθάρισε τον εαυτό του, τα διώξε όλα, 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 όλα. Και άφησε τον εαυτό του να περάσει πού, στη θέωση. Ποια είναι, μωρέ, η θέωση? Να γίνει ο άνθρωπος κάτι από τον Θεό. Να του στείλει ο Θεός και να τον περιτυλίξει ολόκληρο μέσα και έξω κάτι από τις δικές του ιδιότητες, την χάρη του και την ευλογία του. Και αφού, λέει, περάσει και από τη θέωση, αφού περάσει από το φωτισμό, πρώτα είναι ο φωτισμός, κάθαρση, φωτισμός, το φως, η χάρη του Θεού που τα καθαρίζει όλα. Φτάνει μετά στη θέωση. Η θέωση είναι αγιοσύνη. Η θέωση είναι το να είσαι αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε. Εμείς, φίλοι μου εστέ, και τέκνα του Θεού του Υψίστου. Γινόμαστε, μωρέ, παιδιά του Θεού. Και εμείς καθόμαστε μετά και ασχολούμαστε με τα φραγκοδίφραγκα, με τους τσακωμούς, με το τι θα φάμε και το τι θα πιούμε, αδιαφορώντας ότι έτσι αφήνουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας πεινασμένη. Πεινασμένη. Και ευτυχώς έχει πολλούς που δεν την αφήνουν την ψυχή τους και την καρδιά τους πεινασμένη. Έχει και δίπλα μας και εδώ και μέσα και έξω και στα ασκητήρια και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και παντού έχει. Αυτούς που ξέρουν να καθαρίζουν την καρδιά, να προσφέρονται στο Θεό για να τους ανταποδίδει ο Θεός τη φώτισή Του, να τους ανταποδίδει ο Θεός τη χάρη Του, να τους αφήνει ο Θεός να χαϊδέψουν και να ψηλαφίσουν με την καρδιά τους τον Θεό. Και τελειώνω. Η μεγάλη διαμάχη που έγινε τον 13ο και 14ο αιώνα, την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα, ήταν η μεν Ανατολή με όλους αυτούς τους πατέρες να λέει ότι τον Θεό τον βρίσκουμε με την καρδιά μας όταν κατεβεί ο νους κάτω στην καρδιά και δουλέψει, τον βρίσκουμε εκεί τον Θεό και τότε καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Θεός. Η δε Δύση, ξεκάθαρα ο Πάπας και όλοι λέγανε και λένε, όχι, τον Θεό τον βρίσκουμε με το μυαλό, γι' αυτό ο Θεός λέει και η πνευματικότητα είναι προνόμιο μόνο το μορφωμένο. Η αγράμματη είναι ζώα, άσχετη, άχρηστη. Έλα μου όμως που ο γύρω Παΐσιος ήταν αγράμματος. Έλα μου όμως που μόλις κάποιες τάξεις του Δημοτικού πήγε και έφτασε να χαϊδεύει και να ψηλαφεί και να παίρνει από τις κομμάτια του Θεού. Τώρα, μήπως και εγώ τα καταλαβαίνω, δεν τα έφτασα εκεί, συγχωρέστε με. Σήμερα είναι η μόνη μέρα, ίσως από τις λίγες μέρες που σας είπα το τι διάβασα. Δεν σας είπα τι ζω. Γιατί με τόση χαζομάρα που με δέρνει, πού να τα φτάσω εγώ αυτά, πού να τα αγαπήσω, ντρέπομαι. Σήμερα ντρέπομαι. Σας το λέω, γιατί μπορεί και να ρωτάτε μέσα σας, έλα ρε παπά που τα άντες εσύ αυτά, όχι δεν τα άντε.
μετά. Τους Αγίους είδα. Λοιπόν, έρχεται 25η Μαρτίου, θα τη γιορτάσουν εδώ και μετά κανονικά της Κρήτης τους χαιρετισμούς το απόγευμα την 25η Μαρτίου και είναι λίγο διαφορετική η χαιρετισμή αυτήν τη φορά και την ερχόμενη Κυριακή θα πάμε απέναντι. Τιμαστείτε μωρέ για Πάσχα. Μην τα αφήσετε την τελευταία στιγμή. Τιμαστείτε για Πάσχα. Αυτό το Πάσχα θέλω δύο χάρες. Δύο χάρες αυτό το Πάσχα. Δύο χάρες. Όλοι να εξομολογηθείτε. Αν δεν έχετε αλλού πνευματικούς, ο χαζός πνευματικός είναι εδώ, δεν είναι χαζός. Λοιπόν, έρχεστε εδώ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το πρωί της 9.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα και την Κυριακή μετά τη λειτουργία, συντομόμως, γιατί είμαστε πολλοί. Και το δεύτερο θέλω όλοι αγαπημένοι να μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Έλα μωρέ, να μπούμε αγαπημένοι για να δείτε τι όμορφα που είναι. Να μπούμε αγαπημένοι για να δούμε τι όμορφα που είναι. Σας αγαπώ πολύ. Πολύ. Και να πω και κάτι ακόμα για τον ναό μας. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το χωριό, πολύ περήφανος για τους επιτρόπους, είμαι πολύ περήφανος για όλους σας, γιατί κάνουμε τον ναό πανέμορφο και δεν καταλαβαίνουμε και πώς βρίσκονται οι δεκάρες. Γύρω-γύρω τώρα τα στολίζουμε με πέτρα. Χαίρομαι. Το στολίσαμε και από μέσα με τους Αγίους και άντε να δούμε τι άλλη τρέλα να κάνουμε.